Λοιπόν, αυτό είναι το φυσικό προσωμείο μας στη δεξαμενή του Εθνικού Μητσόβιου Πολυτεχνείου, στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. Είναι σε κλίμακα 1 προς 75 και ουσιαστικά έχει προσωμιώσει όλο το λιμάνι και τη Μαύρη Λιμιώνα και το διπλανό λιμάνι. Και έχει κατασκευάσει το Μητσόβιο Πολυτεχνείο τα τετράποδα στον προσύνημο μόλο. Εδώ βλέπουμε το κυματισμό που υπάρχει και την υπερπίδηση των κυμάτων που δημιουργεί και το πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες όταν δένει το πλοίο της ΑΝΕΝΔΙΚ στη θέση αυτή. Οπότε το εργαστήριο για συγκεκριμένα ύψη κύματος και συγκεκριμένους περιόδους κύματος εξετάζει τη συμπεριφορά της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής, των υφιστάμενων έργων και στη συνέχεια με την πρόταση που συμφωνήσαμε από κοινού στο Μαύρη Λιμιώνα θα γίνει επέκταση, θα γίνει ουσιαστικά νέος προσύνυμος μόλος, επέκταση του λιμανιού, οπότε αυτό θα προσωμιωθεί εκ νέου στο μοντέλο, στη δεξαμενή και θα εξεταστεί εξ αρχής η συμπεριφορά αυτής της κατασκευής ανάλογα με τους διάφορους κυματισμούς, με τα διάφορα ύψη κυματισμών. Οπότε ουσιαστικά θα εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι η προτινόμενη λύση είναι και η βέλτιστη που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της υπερπίδησης των κυμάτων και της κυματικής διαταραχής μέσα στο λιμάνι. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σε κλίμακα 1.75 και βλέπετε έχει γίνει προσωμείωση και του παλιού λιμανιού.